κάνετε, κύριε Στασινέ? Καλημέρα, καταρχήν. Ο πρόεδρος του ΤΕ. Γενικά ανησυχούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά όπως και εσείς. Ναι, να σας πω κάτι τώρα. Ακούσατε το διάλογο. Να πω κατευθείαν τη λύση. Γιατί δεν υπάρχει. Ναι, για να είμαστε πρακτικοί πια. Για να είμαστε πρακτικοί. Αυτή τη στιγμή, όχι για αυτή τη γέφυρα, για το σύνολο των υποδομών. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό υποδομών, το οποίο να είναι σε μια ηλεκτρονική βάση, να γνωρίζουμε. Θα ξέραμε τώρα ότι η γέφυρα αυτή της Καβάλας ανήκει και την ευθύνη την έχει ο Δήμος, η Περιφέρεια ή όποιος ή το κράτος, και έχει γίνει συντήρηση πριν 2 χρόνια και η επόμενη συντήρηση θα γίνει μετά από 3 χρόνια και τη συντήρηση την έχει κάνει ο ΤΑΔΕ. Αυτό το πινακάκι, έτσι το λέω απλά, αν υπήρχε για όλες τις υποδομές θα ήμασταν καλύτερα. Γιατί τώρα θα σας πω, για όλα συμβαίνουν τυχαία. Δηλαδή τυχαία μπορεί αύριο να έχουμε ζημιά σε μια άλλη γέφυρα, τυχαία μπορεί να έχουμε μια ζημιά κάπου αλλού. Είμαστε μια χώρα με φυσικές καταστροφές και έχουμε κινδύνους από σεισμούς, πλημμύρες. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Άρη Χατζηδάκη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών, τον οποίο τον έχουμε στο Skype για να μας πει για μια έρευνα που έχει ενδιαφέρον που έχετε κάνει μαζί. Όμως, κύριε Στασινέ, εμένα μου φαίνεται όμως αυτό που μου περιγράφετε. Αυτό είναι απλό να γίνει. Ναι, είναι το αυτονόητο. Το οποίο πρέπει να έχει γίνει. Ναι. Σε μια χώρα που υποτίθεται ήμασταν εργοτάξιο δημόσιων έργων, με τις μακέτες που παρουσιάζαμε στο παρελθόν, που γίνανε έργα, τεράστια έργα. Και με Ολυμπιακούς αγώνες. Και με Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το απλό, ένα μητρό, ένα εξελάκι που θα γράφει τα μεγάλα έργα. Και σε ποιον ανήκουν και κάθε πότε γίνεται η συντήρηση. Ναι, αυτό το αυτονόητο όμως πρέπει να γίνει αύριο. Δηλαδή πρέπει στο επόμενο εξάμεινο να βάλουμε στόχο, έτσι ώστε να μην ψάχνουν τώρα, θα ψάχνουν 3 μέρες σε ποιον ανήκει η γέφυρα και ο ένας θα πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και θα λέει δεν ανήκει σε μένα γιατί δεν θέλει να πάρει την ευθύνη για το ποιος έπρεπε να τη συντηρήσει. Γιατί αυτό θα συμβεί. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι απλά και η πραγματογνωμοσύνη μπορεί εύκολα να γίνει. Από τότε και να διαπιστώσουμε το σχέδιο. Δεν συμφωνούν σε ποιο είναι την ευθύνη. Ναι, αλλά η πραγματογνώμηση του θα δείξει. Όμως θέλει ποιο να φτιαχτεί η γέφυρα να κάνει τη δουλειά. Ακριβώς έτσι είναι. Και ξέρετε, αν υπήρχε αυτό το μητρό και υπήρχαν συντηρήσεις, δεν θα χρειαζόταν να φτιαχτεί η γέφυρα γιατί δεν θα είχε πέσει. Και εδώ έτσι, να το πούμε απλά. Και τώρα, κύριε Στασινέ, βάζετε το μεγάλο θέμα των υποδομών. Γιατί φτιάξαμε μεγάλα έργα, δεκαετίες τώρα, και τώρα οριμάζουν. Για να βάλουμε και τον κύριο Χατζηδάκη στην κουβέντα μας, γιατί έχει βγει η έρευνά σας ότι το 80% των υποδομών στην Ελλάδα είναι στα όρια. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χατζηδάκη? Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και στον πρόεδρο του ΤΕΕ. Νομίζω ότι το αυτονόητο που παραμένει ζητούμενο σε αυτή τη χώρα, έτσι όπως το έθεσε ο πρόεδρος, είναι αλήθεια ότι οι βασικές υποδομές της χώρας μετρούν ήδη 50 ή και 60 χρόνια ηλικίας και άρα αυτά τα φαινόμενα από εδώ και πέρα θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα είναι συχνά, εάν δεν κάνουμε κάτι. Άρα αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα πρόβλημα, αν θέλετε, ορθολογικής αντιμετώπισης. Το πρώτο του βήμα προφανώς είναι ένα μητρό, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών επιθεώρησης, παρακολούθησης, συντήρησης κτλ. Δηλαδή, κύριε Χατζηδάκη, μέχρι να θυμηθεί αυτό το μητρό, όλα αυτά τα έργα που μας λέτε και έχουν φτάσει στα όρια τους λόγω των χρόνων που έχουν περάσει, δεν τα ελέγχει κανένας? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν τα ελέγχει κανένας. Θα είναι άδικο να πούμε ότι δεν γίνεται και τίποτα. Υπάρχουν επιθεωρήσεις και έλεγχοι. Η Εγνατία έχει κάνει αρκετούς στο δικό της κομμάτι, που είναι ένα, αν θέλετε, από τα πιο οργανωμένα, ας πούμε, κομμάτι αυτοκινητόδρομου, να το πούμε έτσι, με μια υπηρεσία που ασχολείται με αυτόν κτλ. Τα έργα παραχώρησης, τα τελευταία προφανώς είναι πολύ καινούργια για να έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχει όμως το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, αλλά και κυρίως το επαρχιακό, στο οποίο λόγω και της παρατεταμένης... Τώρα μιλάμε για μεγάλα έργα τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση και οι ιδιώτες ελέγχουν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι έργων. Σύμφωνοι. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα έργα είναι πρόσφατα, είναι το από το 90 και μετά. Δίκτυο, το οποίο δεν έχει παραχωρηθεί, έτσι. Προφανώς δεν ξέρουμε, γιατί αφού ο καθένας θεωρεί ότι δεν ανήκει σε αυτόν. Δηλαδή, να το πω, είναι ορφανά αυτά τα έργα. Σε εισαγωγικά. Επομένως, κανείς δεν θεωρεί ότι πρέπει να τα συντηρήσει και κανείς δεν τα συντηρεί. Εδώ, να σας πω κάτι. Στη Χαλκίδα είχαμε ένα θέμα, να με βοηθήσει και ο αρχισυντάκτης μας, ο Κώστας Παναγιωτόπουλος, με τα σκουπίδια. Όπου έβγαινε από την Εθνική και υπήρχε ένας δρόμος, είχαν γεμίσει σκουπίδια εκεί πέρα και δεν ξέραμε. Στην Αρκίτσα. Ο Δήμαρχος έλεγε όχι, δεν είναι δικό μου το θέμα. Το Υπουργείο έλεγε όχι, δεν είναι της Εθνικής. Δεν ανοίξει σε μένα ο δρόμος. Για πράγματα τα οποία πέρα από τη σοβαρότητα που μιλάμε. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μητρώα, γιατί θα διαβάζατε εσείς, θα μπαίνατε στον υπολογιστή και θα βλέπατε σε ποιον ανήκει. Δεν χρειαζόταν να ψάχνουμε τώρα 3 μέρες σε ποιον ανήκει.
Αν αυτά ήταν ξεκάθαρα, σε ποιον ανήκει κάθε έργο, δεν κάθε αρμοδιότητα. Κύριε Στασή, ναι. Ορίστε. Δεν εξυγχρονιστήκαμε. Μάλλον όχι, από ό,τι φαίνεται στην πράξη. Πάντως μας λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες υποδομές που δεν έχουν ελεγχθεί. Ακριβώς γιατί βεβαίως, κανείς δεν καταρχήν ότι να πω το πιο σημαντικό που δεν έχει να κάνει ακριβώς με υποδομές. Αυτή τη στιγμή λιγότερο από το 30% των δημοσίων κτηρίων έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τη στατική επάρκεια. Δηλαδή σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός οπουδήποτε, ενδεχομένως κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή και σχολεία και νοσοκομεία. Τι άλλο να σας πω. Έχετε μια εικόνα, λέτε για σχολεία και νοσοκομεία, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, έτσι. Ναι. Και είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Σε μια χώρα που λέμε ότι. Είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα και έχει ελεγχθεί λιγότερο από το 30% σε όλη τη χώρα. Σε σχολεία και νοσοκομεία μιλάμε, έτσι. Ναι, σε δημόσια κτίρια. Σε δημόσια κτίρια. Εκεί υπάρχει πάλι θέμα αρμοδιοτήτων, γι' αυτό δεν έχουν ελεγχθεί. Ενδεχομένως υπάρχει σε κάποια θέμα αρμοδιοτήτων, αλλά στα περισσότερα δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων, είναι ότι δεν ξεκίνησε, δεν συνεχίστηκε αυτό το έργο, δεν δόθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για να γίνουν οι έλεγχοι. Και όταν λέμε τα όρια, αυτή η έρευνα που έχετε κάνει, αυτός ο έλεγχος, είναι μια εκτίμηση που έχει να κάνει με τα χρόνια και ότι έχουμε φτάσει στο 80% των ορίων, των υποδομών. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνουν τακτικοί έλεγχοι, γιατί δεν είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την βιωσιμότητα ενός έργου. Είναι πολλοί παράγοντες. Mm. Έχει να κάνει με το πώς έχει μελετηθεί, με τις συνθήκες. Είναι ένας δείκτης όμως, έτσι. Είναι ένας δείκτης. Αλλά από εκεί πέρα, αν γίνεται τακτικός έλεγχος και κάποιος το ελέγχει τακτικά και γίνονται οι συντηρήσεις που απαιτούνται, τότε δεν θα είχαμε προβλήματα. Ή τουλάχιστον, αν θεωρούσαμε ότι θα έχουμε πρόβλημα, θα το είχαμε εντοπίσει. Αυτή τη στιγμή όλα γίνονται τυχαία. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη. Ορίστε. Εσείς, το θέμα και των κτηρίων που θέσατε και που σας ενημέρωσε και ο πρόεδρος είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα και πιθανόν ας πούμε να αφορά και περισσότερο τον κάθε Έλληνα πολίτη. Το τεχνικό επιμελητήριο 2000 με 2005 είχε πάρει μια πρωτοβουλία και είχε κάνει μια προσπάθεια ενός εθνικού προγράμματος ελέγχου των υφισταμένων κατασκευών. Αυτό έφτασε μέχρι κάποιο σημείο, μάλιστα παρουσιάστηκε και στη Βουλή το 2005. Δυστυχώς δεν δόθηκε συνέχεια. Υπάρχει μια πρώτη καταγραφή της διακινδύνευσης των κτηρίων όλης της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 2000. Όλα αυτά μεταφέρθηκαν στους Δήμους και στις αυτοδιοικήσεις για αξιοποίηση και έκτοτε λήψη πόρων δεν ξανακούστηκε τίποτα για αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 15.000 ελέγχους που ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, που έγιναν στα πλαίσια του ΟΑΣΠ. Ο ΟΑΣΠ από τον πρωτοβάθμιο αυτό έλεγχο, ο οποίος βαθμονόμησε το επίγον και το επικίνδυνο των 15.000 αυτών ας πούμε, κτηρίων που ελέγχθηκαν, μεταβιβάστηκαν σε αρμόδιες περιφέρειες, νομαρχίες της εποχής κτλ. Αλλά επίσης δεν προχώρησαν σε ένα δευτεροβάθμιο έλεγχο, του οποίου το θεσμικό πλαίσιο είναι ήδη έτοιμο στον ΟΑΣΠ, για να φτάσουμε πια σε μελέτες επεμβάσεων. Έτσι. Αυτό που έχει γίνει είναι μια πρώτη εκτίμηση, αν θέλετε, πρώτου επίπεδου προσεισμικός έλεγχος 15.000 κατασκευών από τις που είναι από την προσωπεύει ίσως το 20% των υπαρχόντων δημοσίων κτηρίων, σας μιλάω, για να μην μιλήσουμε για τους ιδιώτες. Και είναι φανερό ότι οι επιτελικής σημασίας υποδομές όπως νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Δεν έχουμε πραγματικά εικόνα, για τα σχολεία έγινε μια προσπάθεια από τον ΟΣΚ και ελέγχθηκαν τα όσα είχαν χτιστεί πρώτου 59. Έχουν βαθμονομηθεί επίσης και έκτοτε λιμνάζουν σε κάποιο σιρτάρι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Το επιμελητήριο έχει χτυπήσει το κουδούνι πολλές φορές, αλλά ελλείψη πόρων ή και ορθολογισμού, αν θέλετε, και κατάλληλης οργάνωσης δεν έχουν προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι η έλλειψη πόρων είναι σημαντική, γιατί αν χάσουμε ανθρώπινες ζωές, μάλλον θα πρέπει να είχαμε βρει τους πόρους. Και επίσης, όταν συνεχίζουμε και επισκευάζουμε πολύ μεγαλύτερα κόστη αυτά που καταστρέφονται, πάλι έχουμε δαπανίσει το τέλος περισσότερους πόρους. Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα-ενάμιση χρόνο, διαβίβασα και στη Βουλή και στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση όλη αυτή τη μελέτη που είχε γίνει πριν περίπου 10 χρόνια στο τεχνικό επιμελητήριο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά μάλλον και αυτά έχουν μείνει στα συρτάρια. Πάντως εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλλουμε είτε προσφέροντας γνώσεις όσον αφορά το νομοθετικό έργο που θα πρέπει να γίνει, αλλά και όσον αφορά τους ελέγχους και πραγματογνωμοσύνες που ενδεχομένως θα χρειαστεί να γίνουν. Κύριε Στασινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.